Κύριε Υπουργέ, η κατάσταση που επικρατεί στο Ιστορικό Σχολείο Καπετανάκιο, που συστεγάζονται τρία σχολεία, πρώτο Λύκειο, πρώτο Γυμνάσιο και Εσπερινό Γυμνάσιο, επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά ότι το κτίριο που παραδόθηκε ανακαινισμένο το 2020 αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι αίθουσες δεν επαρκούν. Το αποτέλεσμα είναι τα τμήματα της τρίτης Λυκείου να αναγκάζονται να κάνουν μάθημα εναλλάξ, εκπεριτροπής δηλαδή, πότε σε ένα εκκλησάκι που βρίσκεται μέσα στον αύλιο χώρο του σχολείου και πότε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Ποιος έχει την ευθύνη για αυτή την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στο σχολείο? Σίγουρα όχι οι μαθητές, ούτε οι γονείς, ούτε οι εκπαιδευτικοί. Οι ευθύνες βαραίνουν αποκλειστικά την κυβέρνηση, διαχρονικά θα έλεγα τις κυβερνήσεις για να είμαι πιο ακριβής, και τις εκάστοτε δημοτικές αρχές που δεν φρόντισαν όλα αυτά τα χρόνια να δώσουν λύση. Πάνω από μία δεκαετία διήρκησαν οι εργασίες για την αποκατάσταση του κτηρίου. Το 2010 ξεκίνησαν οι εργασίες με πάρα πολλά βέβαια νομικά εμπόδια για την ενίσχυση και ανακατασκευή του. Κι όμως, στην πραγματικότητα ποτέ δεν ολοκληρώθηκαν, ενώ πρόκειται για ένα από τα πιο ιστορικά κτίρια στο κέντρο της πόλης. Όλο αυτό το διάστημα τα μαθήματα γίνονταν σε κοντέινερ. Τμήματα τάξεων μεταφέρονταν από τη μία αίθουσα στην άλλη, έτσι ώστε να μην επιβαρύνονται συνεχώς οι ίδιοι μαθητές με το θόρυβο και τη σχόλη του εργοταξίου, και κάτω από αυτές τις συνθήκες οι μαθητές της τρίτης Λυκείου έδωσαν πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτό επαναλαμβάνεται και σήμερα. Για άλλους λόγους βέβαια, αλλά επαναλαμβάνεται η ίδια ταλαιπωρία. Επιπλέον το σχολείο πλημμύρισε δύο φορές το 2020, δηλαδή τη χρονιά που παραδόθηκε το κτίριο. Την πρώτη φορά εν μέσω πανδημίας από πρόβλημα στην αποχέτευση και την άλλη από την κακοκαιρία. Είναι φανερό ότι το Καπετανάκιο δεν επαρκεί για να καλύψει τις διαρκώς διευρυνόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες της περιοχής. Η λύση των κοντέινερ βρίσκει αντίθετους τους γονείς που διακαώς διεκδικούν να μπει σε τροχιά υλοποίησης η ανέγερση ενός σύγχρονου σχολείου, ώστε να στεγαστούν όλοι οι μαθητές, αντί να μπαίνουν νέα εμπόδια στη μόρφωση των παιδιών με απαράδεκτες αποφάσεις που οξύνουν τα προβλήματα. Μάλιστα, θα καταθέσω και στα πρακτικά σχετική καταγγελία, επιστολή της Ένωσης Γονείων Μαθητών Δήμου Ηρακλείου. Επιπλέον, όπως η πείρα φανερώνει, το έσχος αυτό των κοντέινερ, που εφαρμόζεται ως προσωρινή λύση, στις περισσότερες περιπτώσεις σχολείων έχει γίνει πλέον μόνιμη. Η κατάσταση στο Καπετανάκιο εντάσσεται στο μεγάλο πρόβλημα σχολικής στέγης που αντιμετωπίζει όλο το Ηράκλειο, με τις τραγικές ελλείψεις σε σύγχρονες κτηριακές υποδομές, και επιβεβαιώνει τα προβλήματα που υπάρχουν στην Κρήτη, όπως και σε χιλιάδες σχολεία σε όλη την Ελλάδα, μόνο τυχαία δεν είναι. Είναι επιλογή διαχρονικά των κυβερνήσεων, και της δικής σας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ παλιότερα, της τοπικής διοίκησης γενικότερα, να μην παίρνουν κανένα μέτρο για τη σχολική στέγη, να εφαρμόζουν την πολιτική της χρόνιας υποχρηματοδότησης, την ίδια στιγμή που φοροαπαλλάσσονται με δισεκατομμύρια επιχειρηματικοί όμιλοι ή κατευθύνονται αυτά τα δισεκατομμύρια για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό λοιπόν σας ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, σε ποιες επίγουσες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει η κυβέρνηση για να επιλυθούν τα σοβαρά προβλήματα στο Καπετανάκιο, για να δοθεί άμεση λύση και να σταματήσουν οι μαθητές να κάνουν μάθημα στο εκκλησάκι και σύμφωνα με τις διεκδικήσεις του γονεϊκού κινήματος να αναγερθεί νέο σύγχρονο σχολείο που να καλύπτει τις σύγχρονες διαρκώς διευρυνόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες? Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, ορίστε. Θα ξεκινήσω λίγο αναποδά, ακούγοντας την τοποθέτησή σας, κύριε Βουλευτά. Έχω να πω ότι είπατε ότι είναι διαχρονική επιλογή των κυβερνήσεων να μην προωθούν τη σχολική στέγη. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι όσοι μας ακούνε, ιδίως οι πολίτες, ότι ο προσόφλος οποιασδήποτε κυβέρνηση είναι να έχει ικανοποιημένους πολίτες και ικανοποιημένους μαθητές μέσα στις σχολικές αίθουσες, οι οποίες να τους αφήνουν απρόσκοπτους στα μαθήματά τους. Δεν αντιλαμβάνομαι ποιο είναι το πολιτικό διακύβευμα εκείνο που από επιλογή κάποιος δεν επιθυμεί να προχωρήσει μια αναβάθμιση της σχολικής στέγης. Να αναγνωρίσουμε όλοι ότι μέσα από την υπερδεκαετή δημοσιονομική κρίση υπήρχαν προβλήματα υποχρηματοδότησης, ιδίως στους Δήμους και στις περιφέρειες, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για αυτά τα ζητήματα, ιδίως για τις δημοτικές αρχές, για τη σχολική στέγη. Ναι, αυτό είναι μια αναγνώριση σε μια υπερδεκαετή δημοσιονομική κρίση, η οποία περιόρισε πολύ τις μεταβιβάσεις προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό θα πω εγώ τι κάνουμε εμείς. Ότι από το 2019 και μετά, με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, είμαστε σε θέση να κινητοποιήσουμε χρηματοδοτικά εργαλεία για να στηρίξουμε τη σχολική στέγη, να στηρίξουμε την αυτοδιοίκηση στο έργο της. Παράδειγμα,
Για πρώτη φορά υπάρχει στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης η πρόσκληση που αφορά τον προσεισμικό έλεγχο. Ξέρετε, έχουμε εντάξει ήδη 36 δήμους σε αυτό. Έρχονται άλλοι, αν δεν κάνω λάθος, 14-16 στην επόμενη Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Συνολικά μιλάμε για έργα τα οποία είναι περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι μελέτες και ο έλεγχος που οδηγούν σε δαπάνες περίπου 37 εκατομμυρίων ευρώ. Άρα, για πρώτη φορά παίρνουμε σοβαρά τον προσεισμικό έλεγχο για τη σχολική στέγη. Δεύτερον, έχουμε προχωρήσει μέσω του προγράμματος Τρίτσης αλλά και του προγράμματος Φιλόδημος 2 στη χρηματοδότηση των Δήμων για το κτηριακό πόθημα συμπεριλαμβανομένων των σχολείων. Τρίτον, έχουμε το σοβαρότατο ζήτημα που έχει να κάνει με την προσβασιμότητα. Χρηματοδοτούμε ράμπες πρόσβασης στα σχολεία, πυροπροστασία σχολείων και όλα τα υπόλοιπα μέσω του προγράμματος Φιλόδημος 2. Χρηματοδοτούμε επίσης μέσω του προγράμματος Ηλέκτρα την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων με τρεις προσκλήσεις, οι οποίες έχουν γίνει και στις οποίες έχουν πρόσβαση οι Δήμοι. Άρα, για πρώτη φορά, επιτρέψτε μου να πω, έχουμε τη δυνατότητα, επαναλαμβάνω, χάρη στην εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία, να χρηματοδοτούμε με συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία την αυτοδιοίκηση για να προχωρήσει στην αναβάθμιση της σχολικής στέγης. Τώρα, ειδικά για το θέμα του Ηρακλείου που με ρωτάτε, για να μην μακρηγορώ, έχουμε χρηματοδοτήσει τον Δήμο Ηρακλείου κατ' επανάληψη μέσων του ΚΑΠ για το 2022, για παράδειγμα, με 305.490 ευρώ για κάλυψη δαπανών εκτέλεση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων και ποσό ύψους 132.200 ευρώ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου. Ίδια ποσά διατίθενται για το 2023, ενώ από το πρόγραμμα Φιλόδημος 2, ο Δήμος Ηρακλείου έχει χρηματοδοτηθεί με ποσό 2.806.600 ευρώ. Με ποσό 407.960 ευρώ για την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες και με ποσό 527.620 ευρώ για την κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση αμαία στις σχολικές μονάδες. Επίσης, σας ενημερώνω ότι, όπως είπα και πριν, πρόκειται να γίνει σύντομα Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Θα ενταχθούν, σύμφωνα με τον προγραμματισμό και μετά από τη θετική αξιολόγηση της Επιτροπής, δύο έργα για το Δήμο Ηρακλείου. Το ένα αφορά την ανέγερση του ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου Λυκείου του Δήμου Ηρακλείου με προϋπολογισμό αρχικά 962.500 ευρώ, το οποίο θα οδηγήσει φυσικά σε ένα μεγαλύτερο ποσό, και την ΑΤΑΦ 011 που αφορά τις δράσεις για τον προσεισμικό έλεγχο με το ποσό των 620.000 ευρώ. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η σχολική στέγη ανοίγει σε αρμοδιότητες του Δήμου. Εμείς επιγορικά ερχόμαστε και επαναλαμβάνω για πρώτη φορά, επειδή το αναφέρατε στην ερώτησή σας, κύριε Στιχάκη, έχουμε τη δυνατότητα να κινητοποιούμε πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία και να στηρίξουμε την αυτοδιοίκηση, ώστε σιγά σιγά να ξεπεραστεί το μεγάλο πρόβλημα της σχολικής στέγης σε πολλές περιοχές, όπως είπατε, της χώρας μας. Ευχαριστώ. Κύριε Εμμανουήλ, ορίστε. Κύριε Υπουργέ, πολλά είπατε, αλλά δεν είπατε τίποτα για το Καπιτανάκιο. Η ερώτηση αφορούσε το Καπιτανάκιο σχολείο στο Ηράκλειο. Αλλά πριν πάω επί της ουσίας, η πραγματικότητα για το θέμα της σχολικής στέγης είναι εντελώς διαφορετική και πανελλαδικά και στην Κρήτη και ιδιαίτερα το Ηράκλειο, που είναι μία από τις περιοχές που διεκδικεί μάλλον την πρωτιά ελλείμματος σχολικών κτηρίων αλλά και έλλειψης ικανής αναγκαίας χρηματοδότησης για τη συντήρηση και την αντισεισμική θωράκιση των σχολείων. Νομίζω είναι ενωπάτα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Τουρκία. Και είναι γνωστό ότι η Κρήτη, η χώρα μας, είναι από τις πιο σεισμογενείς περιοχές της Ευρώπης. Χτύπα ξύλο να μην συμβεί οτιδήποτε. Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη? Και επανέρχομαι στο θέμα του Καπιτανάκιου. Η δυναμικότητα του σχολείου είναι για 220 μαθητές, βία, να το πω έτσι, 250. Ξέρετε πώς είναι τώρα, πώς στεγάζονται? Μόνο για το ένα σχολείο, το Λύκειο, 420 μαθητές. Και έχουν αυξηθεί τα τμήματα κατά 3 με 4 μαθητές, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός μαθητών ανά τμήμα. Πάνω δηλαδή από το όριο που προβλέπει ο ίδιος ο νόμος. Απ' την άλλη, και εσείς, αλλά και η Δημοτική Αρχή, προσπαθείτε να κουκουλώσετε το πρόβλημα, φάνηκε από την πρωτολογία ότι δεν απαντάτε επί της ουσίας, με τη λύση των κοντέινερ. Αναφέρομαι για το Δήμο Ηρακλείου. Η λύση που προτείνει είναι τα κοντέινερ και η μεταφορά του γραφείου των καθηγητών στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Μιλάμε τώρα για παλινοδίες που βαραίνουν τις δημοτικές αρχές και τις δικές σας κυβερνήσεις διαχρονικά. Πρόκειται για μπαλώματα. Η λύση δεν είναι η εγκατάσταση μιας λιώμενης αίθουσας, όπως μας λέει ο Δήμος. Δεν ξέρω τι θα πείτε στη δευτερολογία σας εσείς. Η ιστορία δηλαδή επαναλαμβάνεται με κοντέινερ μετά από 11 χρόνια αγώνα
προκειμένου το σχολικό κτίριο να απαλλαγεί από τα κοντέινερ, να αποπερατωθεί και να παραδοθεί με ασφάλεια στην τοπική κοινωνία. Δικαιολογημένα λέει ο κόσμος στην Κρήτη, οι γονείς, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, ότι αυτό το ιστορικό σχολείο τίνει να ταυτιστεί με το γιοφύρι της Άρτας. Τόσο που να έχει γίνει πια σύνθημα ο φόβος στα σχολεία του Ηρακλείου που αντιμετωπίζουν κτηριακά προβλήματα και είναι δεκάδες, να μην γίνουμε, λένε, σαν το Καπετανάκιο. Είναι συνθήκες να γίνεται μάθημα σε ένα εκκλησάκι που έχει μετατραπεί πραγματικά σε κρυφό σχολείο? Κρυφό σχολείο στην Ελλάδα της ανάπτυξης. Αυτό είναι. Σε συνθήκες μούχλας, ενώ φιλοξενείται μέσα εκεί το οστεοφυλάκιο και τα λείψανα του Αγίου και της οικογένειάς του. Και μάλιστα σύμφωνα με καταγγελίες των ίδιων των γονέων, έχουν σημειωθεί κρούσματα ιώσεων σε παιδιά που παρακολουθούν μαθήματα κάτω από αυτές τις συνθήκες, χωρίς μάλιστα να δικαιολογούνται οι απουσίες τους. Οι γονείς λοιπόν αντιδρούν, δεν θέλουν τα παιδιά τους να κάνουν μάθημα σε κουτιά, αλλά σε σύγχρονα σχολεία. Και νομίζω πρέπει να σταματήσει αυτό το πικ-πονκ. Πιθανά να το πείτε και στη δευτερολογία σας, ότι εμείς έχουμε δώσει όλα τα εργαλεία στους Δήμους. Λοιπόν, να σταματήσει αυτό το πικ-πονκ των ευθυνών. Κυβέρνηση, ευθύνη ο Δήμος. Έλα, Μανώλη, έλα, γιατί έχουμε νομοσχέδιο. Το κράτος λοιπόν με τον Καλλικράτη, όλες οι κυβερνήσεις βέβαια σε συνέχεια και η δική σας και με τη σύμφωνη γνώμη δημαρχών και δημοτικών αρχών, ξεφόρτωσαν αρμοδιότητες στους Δήμους, χωρίς χρηματοδότηση, έκοψαν τα κονδύλια και δεν γίνεται ούτε αντισεισμική θωράκιση. Η πάγια θέση του ΚΚΕ, και κλείνω με αυτό, είναι ότι η σχολική στέγη, η χρηματοδότηση, η κατασκευή και η συντήρηση, ενίσχυση και αντισεισμική προστασία του σχολικού μονάδου. Κύριε Σιδηχάκη, ελάτε, παρακαλώ, ελάτε. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τοποθετούμε τόσο όσο τοποθετήθηκαν όλοι οι υπόλοιποι και είμαι γενικά μέσα στα όρια. Δεν είμαι εκτός ορίων. Έχετε φτάσει. Δεν είμαι εκτός ορίων. Δεν είμαι εντελώς εκτός ορίων. Ευχαριστώ. Εκτός είστε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω να προσθέσω πολλά, γιατί νομίζω ότι από αυτά που είπε στη δευτερολογία του κ. Σιδηχάκη, τα έχω καλύψει ήδη από την πρωτολογία μου. Είπα, κύριε Σιδηχάκη, ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι. Ότι υπήρχε μια υπερδεκαετής δημοσιονομική κρίση στη χώρα, που περιόρισε τους πόρους, ιδίως προς την αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Αυτή είναι η βάση. Πάνω σε αυτή τη βάση, λοιπόν, σας λέω ότι από το 2019 και μετά, με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε, στηρίζουμε την αυτοδιοίκηση. Δική μας επιλογή και νομίζω επιλογή και του Συντάγματος είναι η ενίσχυση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι η κρατικοποίηση αρμοδιοτήτων που έχουν μεταφερθεί στους ΟΤΑ. Αυτό άλλωστε προβλέπει το τεκμήριο υπέρ της αυτοδιοίκησης του σχετικού άρθρου του Συντάγματος. Επομένως, εμείς τι κάνουμε? Επικουρικά συνδράμουμε με χρηματοδοτήσεις και τον Δήμο Ηρακλείου, στον οποίο αναφέρθηκα αναλυτικά, προκειμένου να αντιμετωπίσει το ζήτημα της σχολικής στέγης. Μπορούμε να τον υποκαταστήσουμε σε αυτό το θέμα. Και έχει να κάνει φυσικά με τη λογοδοσία που πρέπει να έχει η Δημοτική Αρχή προς τους δημότες όταν έχει εκλεγεί σε σχέση με το πρόγραμμα το οποίο έθεσε υπόψη των πολιτών και όταν θα ζητήσει την επανεκλογή από τους δημότες. Πόρους πάντως εμείς μεταφέρουμε. Και σας είπα τρία χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουμε χρησιμοποιήσει τα τελευταία χρόνια. Και σας είπα επίσης ότι πρόκειται να προχωρήσουμε και στην ανίκηση και νέου σχολικού κτηρίου στο Ηράκλειο. Αλλά το ζήτημα της σχολικής στέγης, ιδίως στα αστικά κέντρα, είναι γνωστό. Όταν ξέρουμε ότι υπάρχει ένα συνεχιζόμενο πρόβλημα μεταφοράς πληθυσμού από την επαρχία προς τα αστικά κέντρα, εγώ, αν με ρωτάτε στην ίδια περιφέρεια τη δική μου, της Ανατολικής Αττικής, ξέρετε πόσα σχολεία είναι σε κοντέινερς. Εγώ, όταν πήγα και από το 2005 στην περιοχή μου, υπήρχαν δύο δημοτικά σχολεία. Τώρα υπάρχουν τέσσερα. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, θα πρέπει να έχουμε ένα σχεδιασμό και αυτό εμείς ξεδιπλώνουμε. Να κρύψουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, πάντως δεν πρόκειται. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.